Πρόκειται για τον πρώτο πανελλήνιο αγώνα κυπέλου γενικής αεροπορίας που διεξάγεται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την ίδρυση της Αερολέσκης Ηρακλείου. Καταρχήν σήμερα γιορτάζει ο ελληνικός αεροαθλητισμός, η Αερολέσκη Ηρακλείου και η Γενική Αεροπορία. Τα 50 χρόνια για την Αερολέσκη Ηρακλείου. Άρα λοιπόν εμείς για να το θυμόμαστε αυτό το γεγονός των 50 ετών κάνουμε έναν αγώνα ο οποίος ονομάζεται Κύπελο Κνωσός 2024, γίνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, στα Διεθνή Αερολιμένα. Έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα. 20 πληρώματα από όλη την Ελλάδα διαγωνίστηκαν στον αγώνα που περιλαμβάνει προσγειώσεις ακριβίας με μονοκινητήρια αεροπλάνα, εκδήλωση που αγκαλιάστηκε από αρκετούς πολίτες, νέους και νέες που αγαπούν την αεροπορία και την αθλητική αεροπορία. Έχει έρθει κόσμος και η οποία εκδήλωση αποτελείται από τρεις προσπάθειες του κάθε πληρώματος, του συγκυβερνήτη με τον κυβερνήτη, στην προσγείωση ακριβίας και στο χρονομετρημένο σιρκουί. Αυτό περίπου διαρκεί 12,5 λεπτά. Με ακρίβεια δευτερολέπτου όμως πρέπει να γίνει, διότι υπάρχει ποινή δευτερόλεπτο προπορίας ή δευτερόλεπτο αργοπορίας. Κάθε δευτερόλεπτο βαθμολογείται με μια ποινή, οπότε το πλήρωμα που θα κερδίσει είναι αυτό που θα έχει τις λιγότερες ποινές. Ανταποκρίθηκε ο κόσμος, είναι και ωραία ημέρα, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το επάγγελμα δεν είναι για μας, εμείς έχουμε τελειώσει τώρα. Είναι για τα μικρά παιδιά και αν τα βλέπεις μικρά παιδιά εδώ πέρα, ανεβαίνει και η ψυχολογία σου, ότι ξέρω εγώ υπάρχει ψωμί ακόμα. Γιατί κακά τα ψέματα είναι επάγγελμα καριέρας. Γιατί πάρα πολλά παιδιά ενδιαφέρονται, αγαπάνε το αεροπλάνο. Τους αγώνες κυπέλου γενικής αεροπορίας με την επωνυμία Κνωσός συνδιοργανώνει η Αερολέσκη Ηρακλείου με την Ελληνική Αεροαθλητική Ομοσπονδία, ενώ ο καιρός ήταν σύμμαχος στην εκδήλωση. Το μήνυμα της εκδήλωσης είναι η διάδοση της αεροπορικής ιδέας, να αγαπήσει ο κόσμος τα αεροπλάνα, η νεολαία να ασχοληθεί με την αεροπορία, με την αθλητική αεροπορία, επαγγελματικά να έχει μια εικόνα αν της αρέσει η αεροπορία κάποιου νέου να ασχοληθεί είτε σαν πιλότος είτε σαν μηχανικός. Καταρχήν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας υπάρχει μια άνθεση με τις σχολές πιλότων, διότι πολλοί νέοι και νέες, ευτυχώς υπάρχουν και τα κορίτσια μας, τα οποία θέλουν να γίνουν επαγγελματίες πιλότοι και εξάλλου αυτό φαίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες. Οι αεροπορικές εταιρείες συνέχεια αγοράζουν αεροπλάνα, στατιστικά τα επόμενα χρόνια θα έχουν ανάγκη από μεγάλο όγκο χειριστών. Οπότε, ένα μικρό παιδί που ασχολείται μέσα στην αερολέσχη, μαθαίνει σαν χόμπι το αεροπλάνο και μετά το κάνει σαν επαγγελματική αποκατάσταση, του δίνεται η δυνατότητα να βγει κερδισμένο στο υπόλοιπο τη ζωή του. Στο επάγγελμα του πιλότου, στο οποίο ανήκονται μεγάλες προοπτικές, αναφέρθηκε ο Νίκος Μακράκης. Συνήθως τα παιδιά ασχολούνται από μικρά, από 10-11 ετών με τον αερομοντελισμό και εν συνεχεία όταν γίνονται έφηβοι, 16-17 ετών μπαίνουν στο αεροπλάνο. 17 ετών κάποιος μπορεί να βγάλει δίπλωμα ερασιτέχνη πιλότου. Κοστίζει σαν να σπούδαζε σε ένα πανεπιστήμιο. Γιατί ένα πανεπιστήμιο που θα σπούδαζε κάποιος 5 ή 6 χρόνια θα έχει ένα κόστος 40-50 χιλιάδες. Περίπου τόσα χρήματα χρειάζονται για να γίνει κάποιος επαγγελματίας πιλότος σε περίπου 1,5 χρόνο.